τις θα ακολουθήσει. Περίμενε να μιλήσει πρώτα ο Δήμαρχος Μεγαλύτερο και μετά να το κόψει το προκοινό. Ολοκλήρωσα. Νομίζω πως θα είναι χρήσιμο. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Προτείνω από τα σημεία που διαβάζει. Εγώ νομίζω θα είναι χρήσιμο για την εξέλιξη της συζήτησης να αναφερθούν αυτά τα συγκεκριμένα σημεία για να μπορούμε να επικεντρωθούμε σε κάποια σε αυτά τα σημεία να δούμε τι μπορούμε να διορθώσουμε, να βελτιώσουμε ή να διαγράψουμε. Ο κύριος Έργος έχει το λόγο να μας αναφέρει ποια είναι αυτά τα σημεία διαφωνίας τέλος πάντων με το Δήμο Μεγανησίου που έχουν τεθεί από πλευρά του Δήμου Μεγανησίου. Τώρα, αν η μειοψηφία του, γιατί πολύ δεν σημαίνω ότι το Δήμο Μεγανησίου έχει άλλη άποψη, θα την αναφέρει στην ομιλία της, έτσι. Να τοποθετηθεί. Ωραία. Ναι. Να αναφέρω εγώ ποια είναι αυτά που μου μεταφέρατε. Στο δεύτερο άρθρο, στο τέλος, λέμε την αποκλειστική ευθύνη διαχείριση αντλούμενο νερό από ιδιώτες θέσεις κολόνη του δημοτικού διαμερίσματος. Είπαμε εδώ θα γίνει η τοπική κοινότητα, έτσι. Κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και για άρδευση θα έχουν. Εδώ λέμε εμείς θα έχει ο Δήμος Μεγανησίου. Η πρόταση είναι θα έχουν οι Δήμοι Λευκάδας και Μεγανησίου. Ναι, η εισήγηση λέει ο Δήμος Λευκάδας. Προτείνουν να μπει μέσα οι Δήμοι Λευκάδας και Μεγανησίου. Για την ευθύνη. Διαχείριση του αντλούμενου νερού. Ουσιαστικά την ευθύνη διαχείριση θα την έχει ο Δήμος με τη μεγαλύτερη εθνική υπηρεσία. Μπορεί να ελέγχει και τα έργα και να υποβάλει και προτάσεις έργων. Είναι άνευ ουσίας να πάμε και Μεγανησίου, νομίζω. Έτσι. Λοιπόν, το δεύτερο σημείο. Αυτά το λέω και θα το πάρω υπόψη μας στη συζήτηση, έτσι. Στη συνέχεια, στο άρθρο 3, στο τέλος της σελίδας. Στο τέλος ακριβώς, λέμε, από το τρίτη γραμμή από το τέλος. Από το πυθμένο της εξαμηνής εξάγονται δύο αγωγοί, ικανοί να μεταφέρουν στις αδύναμες ποσότητες νερού. Ο ένας για ίδρυυση του Δήμου Μεγανησίου και ο άλλος για άρδευση του δημοτικού διαμερίσματος της τοπικής κοινότητας. Βαφκερής με προτεραιότητα την ίδρυυση. Μου προτείνουν να μπει του Δήμου του ίδρυυση του Μεγανησίου. Νομίζω είναι πλεονασμός. Αφού λέμε για ίδρυυση του Μεγανησίου και άρδευση της τοπικής κοινότητας, η ίδρυυση είναι του Μεγανησίου έτσι κι αλλιώς. Άρα πλεονάζομαι να το ξαναβάλουμε. Καλά, ας το βάλουμε, δεν χάθηκε και τίποτα. Στη συνέχεια, στο τέλος του άρθρου 3, προτείνεται να απαλληφθεί η μονομερής καταγγελία. Εγώ σαν εισηγητής δεν το δέχομαι. Όταν παραχωρούμε κάποιο ακίνητο του Δήμου, σε πολιτιστικούς συλλόγους όπως κάνουμε, το δικαίωμα μονομερής καταγγελίας ποιος το έχει. Ο παραχώρων πάντα. Και εδώ νομίζω πως είναι λογικό να πει. Και το είπα και πριν όταν αρχικά εισηγήθηκα το θέμα, ότι αφαιρούμε το καθώς και σε περιπτώσεις έλλειψης νερού στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας επομένου. Έτσι κι αλλιώς έλλειψη νερού είχαμε, αλλά το νερό δεν το κόψαμε στο Μεγανήσι. Συνέχισαν και έπαιρναν αδιάλειπτα και την ποσότητα που χρειαζόταν. Και το ίδιο θα συνεχίσει να γίνεται. Στη συνέχεια, τα έτη από 10 να γίνουν 12. Δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, νομίζω. Έτσι κι αλλιώς, εγώ είπα και πριν, 4 χρόνια πέρασανε, 6 χρόνια πέρασαν από το 2012 ως τώρα. Η καλή θέση αν υπάρχει σωστά. Και το τελευταίο σημείο είναι στο άρθρο 9 για την τριμελή επιτροπή επίλυση διαφορών. Εμείς προτείνουμε τριμελή την επιτροπή. Το Μεγανήσι μας προτείνει διμερή. Προτείνει στους δύο δημάρχους μόνο. Αλλά επιτροπές με δύο μέλη δεν υφίστανται. Έτσι. Η παρακολούθηση μπορεί να είναι διμερή. Δεν είναι διαφορές η επιτροπή παρακολούθησης. Παρακολουθεί, εντοπίζει. Και μεταφέρει αυτό που εντοπίζει στην επιτροπή επίλυσης διαφορών. Εντάξει. Όχι, για τα λεφτά τι λένε, για τα λεφτά δεν μας είπες. Τα είπε ο Δήμαρχος, δεν διαφωνούν. Δεν διαφωνούν, όχι, τα πληρώνουν. Πώς δεν διαφωνούν. Για τη γιόντρηση 10 λεπτά, για το σύνδεσμο 17 λεπτά.
Έτσι κι αλλιώς από το σύνδεσμο δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Πόσα λεφτά θα πληρώνω. 10 λεπτά προτείνουμε εμείς. 17. Από για την κοιόδρυση, 17 λεπτά από το σύνδεσμο. Γιατί 10 λεπτά από την κοιόδρυση. Γιατί έχουν και το κόστος άδειας. Και στα σπίτια πόσο το δίνουν. Ενώ από το σύνδεσμο δεν έχουν κόστος άδειας, το πληρώνει ο σύνδεσμος μέχρι εκεί. Αυτό είναι ο λόγος. Ωραία, επισημάναμε τα 5 σημεία λοιπόν που υπάρχει κάποια αμφισβήτηση. Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. Κύριε Δήμαρχε, όσο γίνεται πιο σύντομα να πάμε σε... Ναι, επί της ουσίας. Το λόγο τον ζήτησα για τι έγιναν κάποιες προτάσεις. Εγώ δεν έκανα καθόλου αναφορά σε αυτές. Και θέλω να τονίσω 2-3 πραγματάκια. Καθώς επίσης θα δώσω και ένα-δύο διευκρινήσεις που είναι σοβαρές επί των προτάσεων που έκανε ο Δήμαρχος. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι το 2012 η πρόταση που ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδας αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μεγανησίου ήταν 0,17. Οι προγραμματικές συμβάσεις του 2012 ψηφίστηκαν και από τα δύο σώματα. Το 2012, επαναλαμβάνω, ο Δήμος Λευκάδας ψήφισε μια προγραμματική σύμβαση η οποία ακυρώθηκε. Από τα αποκεντρωμένα. Η πρόταση της Τριμερούς Επιτροπής, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, η πρόταση της Τριμερούς Επιτροπής που είχε οριστεί πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο και απορρίφθηκε. Και αυτό που έγινε τότε ήταν ένα σημείο, ένα πακέτο σημείων. Και στο Δήμο Μεγαλησίου... στο Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας. Λευκάδας, μιλάμε εκεί. Ναι. Και στο Δήμο Μεγαλησίου δεν ψηφίστηκε ποτέ προγραμματική σύμβαση. Εγώ εκεί ήμουν. Ακούστε, λέω λοιπόν. Έχω την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Λευκάδας. Αυτό που ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι πολύ σοβαρά, Πρόεδρε. Και αν δεν τα ξεκαθαρίσουμε εδώ μέσα, δεν θα πάμε παρακάτω. Εγώ θα πω και για την ουσία των παρατηρήσεων, αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω αυτό. Ποιο δηλαδή. Τι ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδας το 2012. Υπήρχε μια επιτροπή. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκείνο παρόν ήμουνα και έκανε και τοποθέτηση συγκεκριμένη. Η οποία τοποθέτησή μου είναι παρόμοια με αυτό που εισηγούμαστε τώρα. Η επιτροπή, εκείνη που έβγαλε ένα όρισμα, εκείνη της επιτροπής απορρίφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδας η τοποθέτηση. Και έρχεται ο Δήμαρχος, ο τότε Δήμαρχος, και προτείνει ένα συγκεκριμένο σχέδιο προγραμματικής που ψηφίζεται. Το οποίο τους ανέφερε, με κείμενο θέση. Κείμενο δικό του. Εισηγήθηκε ο Δήμαρχος τότε, ο κύριος Αραβανής, συγκεκριμένο κείμενο δικό του. Αυτό λέω και εγώ το ίδιο. Μια μικρή παρένθεση στη Μαχία. Αυτό το οποίο ψήφισε η Τριμερής Επιτροπή τότε ήταν το εξής. Το πιο βασικό του σημείο ήταν το εξής. Να παίρνει το Μεγανήσι συμπληρωματικά από το σύνδεσμο ίδρυψης, συμπληρωματικά από το κολόνι. Το γνωρίζω και λέω, αυτό λέω ρε, πήγε με το ίδιο και οι δύο, το ίδιο λέμε, ξαναλέω, για να καταλάβουν οι συνάδελφοι που δεν ήταν στα τέτοια. Υπήρχε μια επιτροπή τότε που επεξεργάστηκε το θέμα για να το φέρει με εισήγησή της το 12 στον τότε Δήμο Λευκάδας, κατέληξε σε ένα πόρισμα ανάμεσα σε αυτά. Περιείχε και αυτό που είπε και ο κύριος Γαλής, ο πρόεδρος του Νητριού, και έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο τότε της Λευκάδας και ο Δήμαρχος κάνει μια εισήγηση. Προτείνει ένα κείμενο, θέσεων, 1, 2, 3, 15. Και αυτά ψηφίζονται. Με 15, αν θυμάμαι καλά, εμείς... Μια σημεία, ναι, όχι άλλο λέω, με 15 υπέρ ψηφίστηκε. 5 ανάμεσα σε αυτούς και η δική μας παράταξη τότε ζητήσαμε την αναβολή για συγκεκριμένους λόγους και μάλιστα και τότε, και είναι γραμμένο στα πρακτικά, είχα κάνει πρόταση και για το οικονομικό εγώ. Και είχα προτείνει 0,10.
Έχει μια σημασία να το ξέρετε αυτό. Τι είχε γίνει το 12. Αυτή η απόφαση στην πράξη δεν περπάτησε με την έννοια ότι απορρίφθηκε από την αποκεντρωμένη και ερχόμαστε τώρα, εν πάση περιπτώσει, μετά από πόσα χρόνια, να το κλείσουμε το ζήτημα. Μην το ξεχνάτε αυτό. Άρα έχουμε από το τότε δεδομένο. Επί της ουσίας τώρα των παρατηρήσεων. Μπαίνει ένα ζήτημα για το ποσό. Για τα χρήματα. Εκείνη η πρόταση του τότε δημάρχου ήταν 0,17. Εγώ από τότε είχα προτείνει συμβιβαστική λύση 0,10, ούτε λεπτό παρακάτω. Όχι γιατί πουλάμε νερό, και είναι αστείο να το συζητάμε αυτό και μην ακούσω κανένα τέτοιο. Όχι. Μην ακούσω, λέω, μην ακούσω κανένα τέτοιο. Ο Δήμος Λευκάδας πληρώνει 0,17 και όταν λέμε πληρώνει το εννοούμε. Όχι χρωστάει, πληρώνει στο σύνδεσμο ίδρυυσης. 0,17. Εμείς κατανοώντας τη δυσκολία του μεγανησίου, ερχόμαστε και εκείνο το 0,17 το προτείνουμε 0,10. Δηλαδή μείωση 80% σε σχέση με το αρχικό. 0,12 ήταν εγώ. Επομένως, ο Δήμος Λευκάδας στο ζήτημα το οικονομικό έδειξε την καλή του διάθεση, παραπάνω δεν γίνεται. Ένα το κρατούμε. Δεύτερο, στο ζήτημα της μονομερούς καταγγελίας που τέθηκε και από το Δήμο. Καταρχήν, δεν υπάρχει σύμβαση που να μην υπάρχει δυνατότητα της μονομερούς καταγγελίας. Δεν υπάρχει. Είναι άλλο πράγμα τα δικαστήρια. Προφανέστατα τα δικαστήρια λύνουν τέτοιου είδους ζητήματα. Αλλά δεν μπορεί σε ένα κείμενο να μην κάνεις την αναφορά της μονομερούς καταγγελίας. Εγώ όμως λέω να προσθέσουμε. Αγαπητέ Δήμαρχε, εγώ λέω να προσθέσω. Εάν εσύ έχεις την άποψη να αφαιρέσουμε, κράτα την άποψή σου, τη σέβομαι, μόνο που διαφωνούμε. Σαφές, σαφές. Στη συγκεκριμένη φράση, όπως διατυπώνεται, και μάλιστα κάναμε, είναι και η σκέψη της κυρίας Γρηγόρη αυτή, από λίγα λεπτά, στο συγκεκριμένο σημείο, που είναι ο μορτωριμάδι. Καλά, εγώ έχω κανένα καρία συμβάσεις, εγώ περίμενα. Λοιπόν, ο Δήμος Λευκάδας διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της παρούσας σε περίπτωση μη τήρησης των ουσιωδών υποχρεώσεων του Δήμου Μεγανησίου. Αυτό τι διασφαλίζει, νομίζω το αυτονόητο, ότι μια κακή δημοτική αρχή, όχι αυτή, του Δήμου Λευκάδας, μια ρε παιδί μου που δεν θέλει να βλέπει τους μεγανισσώτες, θα μπορούσε για το παραμικρό ζήτημα να κάνει μονομερή καταγγελία. Προσθέτοντας τη συγκεκριμένη φράση των ουσιωδών, νομίζω το ζήτημα αμβλύνεται πλήρως και τηρούμε το αυτονόητο. Τρίτον, σε ό,τι αφορά το θέμα των τριών μερών. Κατά τη γνώμη μας το ζήτημα της Επιτροπής και η παρουσία της Βαφκερής, της κοινότητας, για μας έχει συμβολικό, παύλα ηθικό, χαρακτήρα και όχι ουσιαστικό υπό ποια έννοια. Έτσι κι αλλιώς, οποιαδήποτε επιτροπή βγάλεις, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα, πάνε με δύο από το Μεγανής και ένα από το Λευκάδα. Θα πάρω αυτό ως υπόθεση εργασίας. Ό,τι και να γίνει σε αυτή την επιτροπή, η υπόθεση, πού θα πάει, στα δικαστήρια. Για μας λοιπόν, η κοινότητα που από το 81 έχει δώσει το νερό της περιοχής της στο Δήμο Μεγανησίου χωρίς κανένα κόλλημα, κρατήστε το αυτό, 36 χρόνια. Για λόγους, κατά τη γνώμη μου, για μένα προσωπικά, όπως το σκέφτομαι εγώ, πέρα από τα τυπικά των συμβάσεων, έχουμε ηθική υποχρέωση να είναι στην Επιτροπή Βαφκερή. Γιατί επαναλαμβάνω επί της ουσίας, η επίλυση των διαφορών
ουδέποτε σταματάει μέσα σε τέτοιου είδους επιτροπές, πάντα οδηγείται στη νομική επίλυση. Θα έλεγα λοιπόν, με τις τρεις αυτές διευκρινήσεις, να τις λάβετε υπόψη σας, τις είπα τώρα και όχι στο τέλος, εισηγητικά, για να οδηγηθούμε πιο γρήγορα σε μια λύση του ζητήματος. Ξεκαθάρισαν και μερικές πλευρές που αφορούν την Επιτροπή κτλ. Μην δίνετε ως Δήμος Μεγανησίου, θα σας παρακαλούσα, παραπάνω νομική βαρύτητα που της πρέπει, ας πούμε, σε σχέση με αυτό που της πρέπει στην Τριμελή Επιτροπή. Μερικά από αυτά τα ζητήματα είναι αυτονοήτως νομικά και πρέπει να μπαίνουν σε όλες τις συμβάσεις. Εμείς έχουμε κάνει δεκάδες προγραμματικές συμβάσεις με διάφορους. Ας πούμε ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Με το Δήμο Ακτίου Βόντσας για το πολύ σοβαρό ζήτημα των απορριμμάτων. Και άλλες δεκάδες συμβάσεις που έχουμε περάσει μέσα, τα παιδιά το ξέρουν έτσι. Επομένως, ξεκαθάρισα την πολιτική μας βούληση ως Δημοτική Αρχή. Το είπα και στην αρχική τοποθέτηση, την είπα και τώρα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το τυπικό ζήτημα. Νομίζω ότι σας λύνεται η απορία, πώς το λένε, ο προβληματισμός για τη μονομερή καταγγελία με την προσθήκη αυτής της φράσης που είναι πολύ σημαντική φράση. Άλλωστε, κύριε Γρηγόρη, νομικός είναι, δεν είναι, πώς το λένε, ένας απλός πολίτης. Θα παρακαλούσα λοιπόν, κρατήστε αυτές τις παρατηρήσεις και να προχωρήσουμε την προσθήκη επίσης που έκανε ο Κώστας για τα 10 από 10 σε 12. Εννοείται, αυτονοήτως. Έτσι. Και να πάμε νομίζω... Δήμαρχοι και να ανανεώνεται με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων. Μα τι θα μπορεί να ανανεώνεται, δεν υπάρχει άλλο όργανο. Τέλος και τελειώνω. Επειδή πήγε ένα ζήτημα από το Θωμά και εγώ θα ήθελα να το απαντήσω. Έθεσε ένα ερώτημα ο Θωμάς ο Καβαδάς. Τι είπε, ρώτησε το Δήμαρχο Μεγανησίου, αν είχατε, δεν είχατε, πώς είχατε απόφαση. Οι αποφάσεις. Θέλω να το ξεκαθαρίσω με αφορμή την ερώτηση του Θωμά, να ξεκαθαρίσω κάτι στο Θωμά. Το είπα και στην αρχή και ενδεχομένως δεν έγινε κατανοητό τουλάχιστον από μεριά στο Θωμά. Εμείς από το 2015 στείλαμε μια σύμβαση. Από τότε μέχρι σήμερα κάναμε και άλλες συναντήσεις με τον Δήμαρχο και έγιναν και συναντήσεις που αφορούσαν τις λεπτομέρειες. Κατέθεσε κείμενο το Δήμος Μεγανησίου με παρατηρήσεις. Οι περισσότερες από αυτές λήφθηκαν υπόψη, έχουν μείνει τα 2-3, τα καταλάβατε ποια είναι, πάμε να τα αμβλύνουμε κι αυτά, πάμε να κλείσουμε το ζήτημα. Επομένως, οι προγραμματικές συμβάσεις, όπως εμείς ύστερα από αυτή τη συζήτηση που κάναμε και αυτή τη συζήτηση που προστίθεται σήμερα εδώ με καινούργιες διορθώσεις, θα πάρουμε μία απόφαση, γιατί είμαστε ο κατεξοχήν φορέας, δηλαδή πρώτοι εμείς. Είναι λογικό να παίρνουμε απόφαση αφού εμείς δίνουμε το νερό. Είναι λογικό να παίρνουμε πρώτοι εμείς. Αφού λοιπόν κουβεντιάσαμε με το Δήμο και κουβεντιάζουμε και σήμερα και έχουμε κουβεντιάσει και το προηγούμενο διάστημα και έχει καταθέσει και κείμενο, το ξαναλέω, με παρατηρήσεις, είπε και ο κύριος Έργος πιο αναλυτικά, νομίζω μετά θα έρθει και αφού ψηφίσουμε εμείς, μετά έρχεται ο Δήμος του Μεγανησίου και λέει, κύριε, μετά από όλες αυτές τις συζητήσεις, θα το βάλει ο κύριος Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο και το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει την όποια απόφαση. Νομίζω πως προχωράμε σιγά σιγά.